Λοιπόν, πάμε στα σημερινά 82 plus player picks. Έχω κραφτάρει πάλι 30. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσουν κάτι σήμερα. Προσπάθησα να διάσω πάλι λίγο το κλαμπ μου. Κράφταρα το 85x3 που βγήκε των Major Leagues και το Guaranteed της Team of the Season του Αγγλικού Πρωταθλήματος της Premier League, και για να τα ανοίξουμε άμα εμφανιστούν ποτέ και για να μην βγάζω πολλούς duplicate. Μέχρι τώρα συνεχίζουν αναπογοητευτικά τα picks. Νομίζω πως και τα προηγούμενα που άνοιξα δεν έβγαλα Team of the Season. Εδώ έχουμε το πρώτο walkout, την Osimhen. Να δω αν θα βγάλουμε Team of the Season σήμερα. Τίποτα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη δεκάδα. Μάλιστα. Τίποτα μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε με τίποτα. Μου κάνει full εντύπωση, δεν ξέρω γιατί. Α, οκ. Τουλάχιστον έχουμε το δεύτερο walkout μετά από 13 picks. Ροντρίγκο. Πάμε 17ο. Οκ. Pop, τρίτο walkout. Θα την πάρουμε κασίνε duplicate. Παιδιά, παίχτες από την Ultimate Team of the Season μάλλον δεν βγαίνουν με τίποτα. Όλα δύο guaranteed ξανά. Και πάμε και στα τελευταία 9, στην τελευταία σελίδα. Λόπεζ. Τον έχω ήδη. Τρίπια. Και εδώ. Μάλιστα. Και τα τελευταία 5. Οκ. Εξαιρετικά τα picks για άλλη μια φορά. Walls. Μάλιστα. Jacobson. Και το τελευταίο, το 300, δεν θα είναι τίποτα season. Παιδιά, τα picks είναι τραγικά, επικώς τραγικά. Προς το παρόν, πάμε να ανοίξουμε, να κάνουμε claim αρχικά και να ανοίξουμε τα rivals από τα rewards. Τα rewards από τα rivals. Είμαστε elite, να σιγουρευτώ ότι είναι τα σωστά. Ναι, αυτά εδώ πέρα. Πάμε να τα κάνουμε claim. Είναι τα untradeable και έχουμε και ένα κόκκινο pick νομίζω. Πάμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν. Να. Τίποτα το ιδιαίτερο. Θα πάρω αυτή την τέτοια, ναι. Δεν μπορώ να πω το όνομά της, μόνο και μόνο για folder. Και έχουμε και κάποια packs εδώ πέρα μαζεμένα. Πάμε να τα ανοίξουμε όλα όπως είναι. Ξεκινάμε με μπλε. Γαλλία, center back. Δεν έχω ιδέα. Ρενάρντ. Α, Ρενάρντ η χρυσή. Μαζί με τη Μαρία. Αν χρησιμοποιούσα skills θα ήταν ακραίο. Ακραίο. Θα ήταν καλό. Θα ήταν ακραίο. Τώρα, μάλλον δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου. Λοιπόν, πάμε και στα 85 plus player picks. Μάλιστα. 86 cross. Το δεύτερο. Μάλιστα, κατώτο. Και το τρίτο. Team of the season. Μπας. Οκ. Πάμε να συνεχίσουμε με τα packs. Εδώ έχουμε χρυσό. Πορτογαλία. CM. Bernardo Silva. Να έχουμε Bernardo. Δεν είναι διπλό. Οκ. Γενικά έχει αλλάξει αρκετά η ομάδα μου. Έχω βγάλει κάποιους παίχτες, έχω κραφτάρει κάποια SBC. Θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο κάποια clip από κάποια πράγματα που έχω κάνει. Αρχικά από τα κόκκινα που έχω ανοίξει από το Weekend League και από τα extra, τα bonus picks που είχε στην Ultimate Team of the Season.
Εκεί βγάλαμε δύο ακραία pools, δύο ακραία. Το ένα μπήκε στην ομάδα. Το άλλο επειδή δεν χωράει ακόμα δεν θα μπει. Θα δω αν μπορώ κάπως να τον χωρέσω. Αλλά θα σας δείξω στο τέλος ένα ακραίο pool που έβγαλα, 4,5 εκατομμύρια coins. Και μπήκε στην ομάδα. Γενικά το πώς έχει σχηματιστεί, δυστυχώς εκείνα δεν μπορούσα να τα κάνω, δεν μπορούσα να τα κάνω με ήχο. Είναι χωρίς ήχο. Γιατί κάτι είχε πάρει το laptop μου και δεν μπορούσε να βγάλει ήχο για κάποιο λόγο. Οπότε τα έχω κάνει record. Θα σας τα δείξω στο τέλος. Και το πώς έχει διαμορφωθεί η ομάδα εννοείται. Εδώ πέρα έχουν μείνει κάποια packs τα οποία θέλουν να ανοιχτούν όσο είναι η ultimate team of the season στα packs. Εδώ έχουμε Bernardo Silva και είναι και διπλό. Δεν είναι πολλά ακόμα, έχουν μείνει λίγα, έχουν μερικά guaranteed που θέλουν να ανοίξουμε. Μαζί με Endler, ok. Γενικά άνοιξα πολλά packs of stream, πολλά guaranteed, τα οποία δεν έβγαλα απολύτως τίποτα στα περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε 83x20. Πάλι χρυσό. Κροατία είναι ο Modric, ναι. Δεν σήμερα είναι γενικά η τελευταία μέρα που θα είναι Ultimate Team of the Season στα packs. Οπότε θέλω να τα ανοίξω όσα έχω. Μπας και παιδιά, ο Bernardo Silva έχει βγει στα 10, τελευταία 5 packs έχει βγει 15 φορές. Αλλά ναι, θέλω να ανοίξω όσα περισσότερα packs γίνεται. Μπας και βγάλουμε κανένα ακραίο Team of the Season. Λοιπόν, πάμε και στα Rivals Rewards. Τα 85x7 και τα 87x4. Ξεκινάμε με χρυσό, το 85x7. Γαλλία, Striker, Mbappé δεν μπορεί να είναι, είναι κατωτό. Θα είναι μαζί με τον Benzema, ok, είναι 90, είναι καλό φόντερ τουλάχιστον. Και έχουμε τους μισούς duplicate. Λοιπόν παιδιά, έβγαζα συνέχεια duplicates από τα packs, οπότε είπα να κραφτάρω ένα icon pick. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορώ να δώσω κάτι ακραίο όπως σχεδόν στο Ronaldinho το Future Stars. Πάμε να δούμε. Ναι. Σωστό, σωστή θέση, σωστή χώρα, λάθος παίχτης. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο 85x7. Εδώ έχουμε Hero. Νορβηγία, Cam. Είναι ο Odegaard. Ποιο Hero, καλά ποιο Hero και να έχει, δεν έχει σημασία. Huel. Θα πω και Ζινολά να έβγαζε. Πλέον. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε και στα 87x4. Πολύ αργή. Α, έχουμε μπλε εδώ πέρα. Βραζιλία, Cam. Δεν έχω ιδέα. Α, οκ. Okay. Έχουμε Ντεμπίνε και είναι διπλό Team of the Season. Είναι τουλάχιστον 95 ο δεύτερος από πίσω. Το Σάβιο. Πώς γίνεται αυτό. Βγάζει 95 face card. Και 93 από πίσω. Και τους έχουμε όλους. Πάμε και στο δεύτερο 87x4. Εδώ έχουμε χρυσό. Από τα Rivals βγάλαμε μόνο έναν Team of the Season. Βασικά δύο. Απλά από ένα πάκενο. Την Ντεμπίνια και τον Σάβιο. Εδώ βγάζουμε Endler διπλό προφανώς. Μαζί με τον Osimhen, 87x4 βγάλαμε 88 και 88. Και άλλο 88 και ξανά Odegaard. Νομίζω 4 στα 4 Odegaard. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο. Να ανοίξουμε ένα σεριάκι ένα Ultimate Touch. Και μετά από αυτά θα σας δείξω τα κλιπάκια από τα κόκκινα picks και από ένα-δύο packs που έβγαλα ακραίες κάρτες. Πάμε στο πρώτο σεριά. Είναι μπλε προφανώς, νομίζω είναι κανονική, δεν είναι moments, αλλά είναι ξανά Ferguson, παιδιά τον έχω βγάλει 10 φορές το Ferguson. Βλέπετε, τον έχω. Και πάμε και στο Ultimate Team of the Season Guarantee, μία φορά κάτι καλό. Είναι κανονικό. Παιδιά, χάρηκα για λίγο, νόμιζα θα έρθει κανένας Βινίσιος. Είναι πάλι ο Σάβιο. Τον έχω βγάλει από ένα σωρό guaranteed. Τον έχω βγάλει από το Ultimate Team of the Season. Τον έβγαλα από το 3 players της La Liga. Τον έβγαλα από το 3 players της Ultimate.
Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχω τα κόκκινα picks. Ανοίγουμε πρώτα τις Premier League. Και στο πρώτο δεν βγάζουμε τίποτα. Βγάζουμε Watkins. Τι πήρα? Ναι, πήρα Watkins. Τον Alisson τον είχα ήδη. Πάμε στις Bundesliga. Πάλι τίποτα. Πήρα Kobel για Fodder. Αυτά είναι από το... Είχα βγει rank 3 στο Weekend League, που είναι τα τελευταία 2 picks. Και είναι και τα bonus objective. Αυτό πρέπει να είναι της League 1. Εδώ βγάλαμε πολύ καλό, Zaire Emery. Εκεί σιγουρεύτηκα να δω ότι παίρνουν το σωστό. Πήραμε Zaire Emery. Μετά πήγαμε στη Serie A. Πάλι τίποτα. Πήραμε Pellegrini, αν δεν κάνω λάθος, για το Fodder. Ναι. La Liga το άφησα για τελευταίο, που υποτίθεται ήταν καλύτερη. Δεν βγάλαμε πάλι τίποτα. Κλασικά, δύο της Χιρόνα και ένα της Bilbao. Πήραμε Gutierrez. Και πήγαμε στα δύο τελευταία της Ultimate Team of the Season, που ήταν από το Weekend League. Στο πρώτο νομίζω δεν βγάλαμε τίποτα. Λεβαντόφσκι, αρκετά μέτριο, είναι και πολύ φθηνός. Και παιδιά, στο τελευταίο, μετά από το Λεβαντόφσκι που τον πήραμε, ναι, πήραμε το Λεβαντόφσκι. Παιδιά, στο τελευταίο βγάλαμε κάτι ακραίο. Και βλέπετε, βγάλαμε CR7. Βαλεφέρετε δεν πήρα γιατί τον έχω ήδη. Τους άλλους δύο προφανώς δεν τους βλέπω. CR7. Νομίζω όταν τον έβγαλα πήγαινε 4,5 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πόσο πηγαίνει τώρα. Αλλά παιδιά, τον έχω βάλει ήδη στην ομάδα. Ο Κριστιάνο είναι ακραίος. Δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης στον κόσμο, αλλά άμα σουτάρει, κατά 99% θα μπει μέσα. Εκεί δεν ξέρω τι πήγα να κάνω, πήγα να πάρω Βαλβέρδε. Πήρα Κριστιάνο και παιδιά, αλήθεια είναι ακραία η κάρτα. Θα σας δείξω και τώρα την ομάδα. Η ομάδα λοιπόν έχει γίνει κάπως έτσι. Και έχω κραφτάρει και τον Νάτσο και θέλω να τον βάλω στη θέση εδώ πέρα του Λούσιο. Νομίζω πως θα γίνει έτσι η ομάδα. Παιδιά, ο Κριστιάνο είναι ακραίος στην κορυφή. Βλέπετε, έχει τερματισμένα τα πάντα. Του έχω βάλει engine για να μπουστάρω το pace και το dribbling πιο πολύ. Το passing δεν με νοιάζει. Το shooting είναι τερματισμένο, δεν το συζητάω καν. 17 match, 13 goal, 5 assist. Είναι 5-4. Έχω βάλει τον Ρενάτο στην ομάδα που τον είχα κρεφτάρει και είναι πάρα πολύ καλός, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Βάσκας έχει μείνει στην ομάδα. Έβαλα Κουλιμπαλή, να τον δοκιμάσω να δω πως είναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ κι αυτός, κι ας είναι πολύ φθηνή κάρτα. Θέλω να δοκιμάσω και τον Νάτσο, τον κράφταρα. Ο Λούσιο δεν ξέρω, μ' αρέσει αρκετά, απλά δεν είναι team of the season κάρτα. Ίσως να βγει και ο Πέντα. Να μπει κάποιος άλλος στην κορυφή, τώρα που βγήκε ο Λούσιο. Αλλά θέλω κάπως να χωρέσω και το Zaire Emery. Δεν ξέρω πώς ακόμα. Γενικά έχω πολλές ακραίες κάρτες. Έχει μείνει στον πάγκο ο Havertz, έχει μείνει στον πάγκο η Ρόλφο, Σεν Μαξιμίν, έβγαλα Τσαουίγκα. Και παιδιά, ξέχασα. Ένα λεπτό να βγει αυτός, τον είχα βάλει για τα friendly. Έβγαλα και άλλο και άλλο ακραίο pool. Βλέπετε εδώ πέρα τον κύριο. Έβγαλα Τεό Ερνάντες. Και δεν ξέρω και αυτός πως θα χωρέσει την ομάδα. Είναι πολύ καλύτερος, βλέπετε, της Μπατιέ. Θέλω να φτιάξω κάπως την ομάδα να δω πως μπορεί να χωρέσει και αυτός. Αλλά έχω αυτό το ακρεοπούλ, έχω το Ζάιρ Έμερι, έχω τον Κριστιάνο. Μπορεί κάπως με τους Γάλλους να βάλω Ερνάντες, Ζάιρ Έμερι. Να βάλω και τον Φεκίρ στη θέση του Οπέντα. Θα δω πως θα το κάνω. Αλλά παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα.